Μαζί μας έχουμε τον Άλεξ, τον Τέτσι. Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Σταύρο, καλησπέρα. Πώς σου φάνηκε το event σήμερα, ο αγώνας? Πολύ καλός, πολύ ωραία διοργάνωση. Μας έκανε το χατήρι και ο αέρας και μπορέσαμε και τρέξαμε ένα μεγάλο μέρος του single elimination. Με καλό θέαμα, πιστεύω. Τώρα σταματήσαμε στους top 8 και συνεχίζουμε αύριο και βλέπουμε. Σε σχέση με το δικό σου το event που οργάνωσες στην Πάρο την περασμένη εβδομάδα? Είναι πιο μεγάλη διοργάνωση από τη Σπάρου. Πες μας για την Πάρου. Για την Πάρου ήταν μια προσπάθεια που κάναμε εκεί να αναβαθμίσουμε το windsurf στην περιοχή της Πούντας, γιατί είχε λίγο ξεχαστεί λόγω του kite. Οπότε στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οργανώσαμε αυτό το event freestyle και θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλους όσους το υποστηρίξαν αυτό το event και ήρθανε, ιδίως παιδιά από Πάτρα που χρειάστηκε να ταξιδέψουν πολύ και γενικά όλους τους αθλητές και τους κριτές επίσης που υποστηρίξανε αυτό το event της Πάρου. Και έκανες και την έκπληξη εκεί νομίζω, τερμάτισες σε πολύ καλή θέση. Ναι, ήμουνα τυχερός θα έλεγα και σε συνδυασμό με μια καλή επίδοση μπόρεσα και έφτασα κάπως ψηλά. Έφτασες ψηλά, αλλά και σήμερα εμείς όπως σε είδαμε από τον πύργο ήσουν πολύ consistent, δηλαδή έμπαινες και έκανες ένα μπράτσο τρεις φιγούρες. Αυτό είναι αποτέλεσμα από την εμπειρία μου από τα EFPT, που εκεί έχω χάσει αγώνα, εγώ να μην μπορώ να πλανάρω καθόλου και ο αντίπαλός μου, ένας Ιταλός, να κάνει 12 φιγούρες. Οπότε θέλοντας και μία αποκτάς εμπειρία από τέτοιους αγώνες και όταν συναγωνίζεσαι με ξένους αθλητές που είναι πιο φτασμένοι, ας το πούμε, στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό ranking. Φέτος θα τρέξει η FPT. Θέλω να πάω στη Μυτιλίνη που έχει ένα ελληνικό event. Άκουσα όμως ότι ακυρώθηκε. Εάν δεν έχει ακυρωθεί θα πάω, ναι. Ωραία. Φίλε, καλή επιτυχία αύριο και στη Μυτιλίνη άμα πας. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο.